Αγαπητά μας παιδιά, σας καλωσορίζουμε στο περικαλεί τούτο ναό που έφυξαν οι γονείς σας για σας. Ναός, όπως ξέρετε, σημαίνει κατοικία, κατοικία του Θεού. Ήρθατε λοιπόν στο σπίτι του Θεού. Αν κοιτάξετε με προσοχή πάνω από το κεφάλι σας, θα δείτε γύρω-γύρω την εικόνα αυτού του αγαπημένου προσώπου σας, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον μικρό Ιησού. Ήταν ένα μικρό παιδάκι, δηλαδή κάποτε σαν και εσάς. Κοιτάξτε εδώ την εικόνα του Ευαγγελισμού που γιορτάσαμε μόλις προχθές, 25η Μαρτίου, μαζί με τη μεγάλη εθνική γιορτή της απελευθέρωσης από τον τουρκικό ζυγό, γιατί θα ξέρετε ότι εδώ στην Ελλάδα η Εκκλησία και ο λαός του Θεού αγωνίζονται μαζί για τους κοινούς εχθρούς αυτού εδώ του τόπου, και όλα τα οποία γράψανε και πιστεύανε οι παππούδες μας το 1821 ανακεφαλαιώνονται σε ένα λόγο μάχου, το πρώτο κείμενο υπερπίστεως και πατρίδος, όπως κάνανε και στην αρχαία Ελλάδα υπερβομών και εστιών. Σε αυτό λοιπόν το ταξίδι της ζωής σας θα χρειαστείτε τη βοήθεια των καλών σας δασκάλων, οι οποίοι σας έφεραν εδώ σήμερα για να πάρετε ένα επιπλέον μάθημα. Το μεγαλύτερο σχολείο είναι πράγματι η ζωή, και η ζωή δεν είναι άλλη και ο δρόμος και η αλήθεια από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ο οποίος ήρθε σαν και εσάς, επαναλαμβάνω, και σαν τα μικρά παιδάκια που συμπληρώνουν την ωραία αυτή εικόνα που έχω μπροστά μου και εισέρχονται αυτή τη στιγμή στο ναό, για να μας δώσει τον τρόπο που πρέπει να ζήσουμε και εμείς. Σε λίγες μέρες, μάλιστα, τα σχολεία, ελληνική λέξη και διεθνής, το school σημαίνει ένα χώρο όπου ασχολούμαστε αποκλειστικά με τη μάθηση, και μάθηση είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς προς το καλύτερο μέσα από τα μαθήματα και κυρίως μέσα από αυτό τον συναγελασμό, όπως λένε στα παιδαγωγικά, ανάμεταξύ σας. Μαθαίνετε λοιπόν πώς να σέβεστε και πώς να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Λόγια δηλαδή απλά, λόγια ευαγγελικά. Για να φτάσουμε όμως, παιδιά μου, εκεί, να έχετε υπόψη σας ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μας θυμίζει κάθε χρόνο τέτοιες μέρες ότι θα πρέπει να αγωνιστούμε και λίγο. Η λέξη αγώνα πάλι μας πάει στην αρχαία Ελλάδα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, σε κάποιο άθλημα, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, αν θέλετε, στο βόλι, στο τένις, οποιοδήποτε τέτοιο άθλημα σας αρέσει, είναι πράγματι το ζητούμενο για την ηλικία σας να μάθετε μέσα από αυτόν τον ευγενή διαγωνισμό, την άμυλα, πώς να διεκδικείτε τη θέση σας στη ζωή. Στη ζωή όμως όχι μόνον αυτή, αλλά και στην αιωνιότητα. Γιατί ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μέσα από αυτόν τον καλό του αγώνα, σε λίγες μέρες θα τον δείτε να εισέρχεται εκεί κάτω στην Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ σημαίνει τόπος ειρήνης, όπως είναι αυτή τη στιγμή εδώ ο ναός στον οποίο βρίσκεστε, της Αγίας Σκέπης. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν κάποιες δύσκολες στιγμές, στην τελευταία του αυτή τη μεγάλη εβδομάδα, την εβδομάδα των παθών, από τη Μεγάλη Δευτέρα ξεκινώντας ήδη, μέχρι τη Σταύρωσή του. Τα βλέπετε πάνω από το τέμπλο ζωγραφισμένα τα γεγονότα, το ένα μετά το άλλο αλληλοδιαχικά, και στο τέλος θα φτάσουμε, αγαπητά μου παιδιά, θέλω να προσέξετε πάρα πολύ με τα ματάκια σας, επάνω από το τέμπλο. Τέμπλο είναι αυτό το ξύλινο κομμάτι το οποίο χωρίζει, ένα διαχωριστικό δηλαδή, έτσι, το ιερό, το οποίο συμβολίζει τον ουρανό, από τη γη στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε λοιπόν επάνω την ανάληψη.
Αν σας ρωτήσει λοιπόν κάποιος τι θέλεις να γίνει στη ζωή σου, φαντάζομαι θα ξέρετε ότι ό,τι επάγγελμα και να διαλέξετε θα πρέπει να είναι ένα επάγγελμα το οποίο να σας φέρει τιμή, να σας φέρει κάποια άνεση στη ζωή αυτή, αλλά ο τελικός σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι να πάει επάνω στον ουρανό. Θα έχετε και κάποιους στην οικογένειά σας οι οποίοι θα έχουν ήδη προπορευθεί και περιμένουν και όλους μας τη Δευτέρα Παρουσία. Και για να μην σας κουράζω πολύ, γιατί βλέπω ότι έχετε μεγάλη όρεξη να ξαναγυρίσετε στο σχολείο και στα μαθήματά σας τα υπόλοιπα, να σας θυμίσω απλώς ένα πολύ γνωστό σας άκουσμα της δικαιοσύνης «Ήλια νοητέ», τα οποία έχετε τραγουδήσει και θα ξανατραγουδήσετε άπειρες φορές. Ξέρετε, παιδιά, από πού είναι αυτή η φράση? Είναι λοιπόν από την Παλαιά Διαθήκη. Ξέρετε τι είναι η Παλαιά Διαθήκη? Ένα παλιό βιβλίο, το λέει και η λέξη, μια συμφωνία παλιά που έκανε ο Θεός με τους ανθρώπους και τους υποσχέθηκε τη σωτηρία, ότι θα σωθούν ό,τι και να γίνει. Όλα τα προβλήματα στη ζωή μας θα μας τα λύσει ο Θεός με τον καλύτερο τρόπο. Φτάνει να Του το ζητήσουμε και να προσπαθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε. Η δικαιοσύνη λοιπόν, να δούμε την λέξη τι σημαίνει. Δεν μου λέτε όταν παίζετε παιχνίδια μεταξύ σας, σας αρέσει να κάνουν οι άλλοι ζαβολιές και ατιμίες? Καταλαβαίνετε την απάντηση, έτσι? Ωραία, πρέπει λοιπόν να είμαστε δίκαιοι. Αυτό το μαθαίνουμε από τα παιχνίδια, από τη σχολική μας ζωή και την οικογενειακή, από πολύ μικρή ηλικία, να μην κάνουμε αταξίες ανεπανόρθωτες και ζημιές και ζαβολιές, να είμαστε δίκαιοι. Όταν λοιπόν αυτό το πετύχουμε στο μέγιστο βαθμό, τότε θα μπορέσουμε να αντικρίσουμε στο τέλος του κόσμου. Δεν υπάρχει καταστροφή, υπάρχει αναγέννηση. Είναι λοιπόν η στιγμή εκείνη όπου θα λάμψει ένας εξαιρετικός ήλιος, ο ήλιος της δικαιοσύνης. Ξέρετε, παιδιά, ποιος είναι αυτός? Είναι αυτός που είναι ακριβώς επάνω στον Τρούλο. Κοιτάξτε τον πόσο μεγάλος είναι στις διαστάσεις και πόσο χαρούμενα περιμένει όλους μας για να μας ανταμείψει νικητές στον αγώνα, όπως είπαμε, παραπάνω αυτής της ζωής. Άρα, σήμερα, λίγες ώρες δηλαδή πριν αποχωριστείτε και από τους αγαπημένους σας συμμαθητές και συμμαθήτριες και δασκάλους και δασκάλες, για να περάσετε πιο κοντά με το στενό κύκλο των βασικών παραγόντων της αγωγής, τους καλούς και αγαπημένους σας δηλαδή γονείς και παππούδες και γιαγιάδες και ξαδέρφια, και να γιορτάσετε πραγματικά με την ψυχή σας και με το σώμα σας αυτή τη μεγάλη γιορτή του Πάσχα, η οποία σημαίνει ακριβώς το πέρασμα από αυτή τη ζωή, η οποία βλέπετε ότι έχει και κάποια προβληματάκια, και όσο θα μεγαλώνετε θα μεγαλώνουν και αυτά και θα πρέπει να είστε σε θέση να τα λύνετε, όπως και στα μαθηματικά, όπως και στις ασκήσεις της γραμματικής, να είσαστε καλοί μαθητές σε όλα, για να μπορέσετε και να μπορέσουμε όλοι μαζί και να βρισκόμαστε με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό συνέχεια, όπως γιορτάζουμε δηλαδή στην Ανάληψη, 50 μέρες μετά. Τελειώνει λοιπόν αυτή η περίοδος της νηστείας και της προσευχής της έντονης, της Αγίας Τεσσαρακοστής, και ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη αυτή γιορτή του Πάσχα. Να περάσουμε λοιπόν σε μια πολύ πιο χαρούμενη ζωή. Αμήν. Σιγά σιγά θα ήθελα τώρα τους συναδέλφους, γιατί είμαι και εγώ εκπαιδευτικός, να συνοδέψετε ένα-ένα τα τμήματα με πολύ προσοχή να μεταλάβουν, θα πάρουν και το αντίδωρο εξερχόμενοι. Καλό Πάσχα, χρόνια πολλά και ευλογημένα σε εσάς και τις οικογένειές σας. Να έρθουν και τα άλλα τα παιδάκια σιγά σιγά, δεν βιαζόμαστε σήμερα.